πριν την καλέσω στο Βήμα, θα δείτε τι κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Καλαμάτα όσον αφορά αυτό το δρόμενο, την προσπάθειά μας να ευαισθητοποιήσουμε τους Καλαματιανούς για τη δωρεά μυελού των οστών. Καλησπέρα σε όλους. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω μετά από αυτό το βίντεο πραγματικά. Θέλω να ευχαριστήσω την και προσωπικά την Οργανωτική Επιτροπή και τον Πρόεδρό της, τον κύριο Αδαμόπουλο, τον αγαπητό μου Γιάννη, για αυτή την πρόσκληση. Και βέβαια τώρα, μετά από αυτό που έκανε, το ευχαριστώ είναι πάρα πολύ μικρό. Όλο αυτό ξεκίνησε το 2010
όταν η αιματολογική εταιρεία ξεκίνησε έναν αγώνα ευαισθητοποίησης του κόσμου με το σύνθημα «Γίνε εθελοντής δότης, πρόσφερε αίμα, μυελό των οστών, ομφάλιο αίμα σε δημόσια τράπεζα». Και η κοινή πορεία μας με το Γιάννη, ο κοινός αγώνας, ξεκίνησε ένα μεσημέρι που τον ξύπνησα για να του πω ότι θέλαμε να κάνουμε μία δράση στην Καλαμάτα. Σκοπός αυτής της καμπάνιας της εταιρείας ήταν να επισκεφθούμε όλες τις πόλεις και να αφήσουμε εκεί τους καλούς πρέσβεις, οι οποίοι θα πολλαπλασίαζαν τη δράση. Πραγματικά, η Καλαμάτα ήταν μια μαγική εμπειρία. Έγιναν τότε πολλά μαγικά πράγματα. Το 2010 έκλεισε ο κεντρικός δρόμος από μηχανές, οι οδηγοί των οποίων μοίραζαν φυλάδια στους περαστικούς και έκαναν ενημέρωση. Πήραμε πάρα πολλούς δότες, μιλήσαμε σε σχολεία. Το βράδυ είχαμε βγει σε ένα μπαρ και κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να εγγραφούν μέσα στη διάρκεια της μέρας, ήρθαν και τους πήραμε δείγμα στο μπαρ. Και το 2010 θέλω να σας πω ότι παίρναμε δείγμα αίματος, δεν παίρναμε σάλιο. Δεν ξέρω, Γιάννη, πόσο τα θυμάσαι αυτά. Έκτοτε έγιναν πάρα πολλές δράσεις. Δεν είχα σκοπό να αναφερθώ τόσο πολύ, αλλά πραγματικά μετά από αυτό που έδειξε ο Γιάννης, άλλαξαν οι προθέσεις μου και η διάθεση που είχα. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο γίνονται πάρα πολλές δράσεις και εδώ υπάρχει πραγματικά ένα πλήθος κόσμου που βοηθάει τον ασθενή με αιματολογικά νοσήματα. Αυτός ο θεσμός είναι εξαιρετικός και το γεγονός ότι κρατάει 17 χρόνια είναι η απόδειξη γι' αυτό. Ο Γιάννης είναι η ψυχή αυτού του θεσμού. Στο καταστατικό μας, στο καταστατικό της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, λέει ότι η ειδικότητα θα πρέπει να αξιοποιείται στο έπακρο εποφελία της επιστήμης, της κοινωνίας, των ασθενών. Νομίζω αυτό γίνεται εδώ. Επίσης, θα πρέπει να εκπαιδεύονται οι γιατροί σε όλες τις βαθμίδες της εξέλιξής τους, διαρκώς. Θα πρέπει να εκπαιδεύονται οι αιματολόγοι αλλά και οι γιατροί άλλων ειδικοτήτων, ώστε έγκαιρα και σωστά να διαγνώσκονται τα νοσήματα του αίματος. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντική η εκπαίδευση όλων των συνεργατών μας, συνοδοιπόρων μας, σε αυτή τη δύσκολη δουλειά που κάνουμε, δηλαδή των βιολόγων, των τεχνολόγων και κυρίως των νοσηλευτών, με τους οποίους δίνουμε ένα κοινό καθημερινό αγώνα. Το τρίτο πράγμα, το οποίο εκπληρώνεται εδώ συνεχώς, είναι αυτό που επίσης περιγράφεται στο καταστατικό μας, η διαμόρφωση της κοινής γνώμης, η ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα νοσήματα του αίματος, για τα προβλήματα των αιματολογικών ασθενών και η ευαισθητοποίησή τους για το πώς θα βοηθήσουν τον αιματολογικό ασθενή και πώς θα τον βοηθήσουν καλύτερα, αν όχι δίνοντας αίμα, αιμοπετάλια, αιμοποιητικά κύτταρα για τους ασθενείς που χρειάζονται υποστήριξη και μεταμόσχευση. Και πραγματικά είμαστε σε μια εποχή που τα πράγματα έχουν αλλάξει ραγδαία, φάνηκε από τις ομιλίες μέχρι τώρα, θα φανεί και στις αυριανές ομιλίες. Τα πράγματα αλλάζουν, νοσήματα τα οποία ήταν καταδικαστικά για τους ασθενείς πλέον είναι χρόνια νοσήματα ή άσχημα νοσήματα, άρα είναι πάρα πολύ σημαντική η γνώση και η φροντίδα των ασθενών. Καθημερινά δίνουμε τεράστιο αγώνα, φάνηκε με αριθμούς που ανέφερε η αξιότιμη κυρία Αλιφέρη, διοικήτρια του νοσοκομείου, το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα αιματολογικά τμήματα. Και αυτό που χρειαζόμαστε, πέρα από την αυταπάρνηση με την οποία δουλεύουμε καθημερινά, είναι η υποστήριξη του έργου μας, τόσο με νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και με ιατρικό προσωπικό, αλλά και με τις υλικοτεχνικές υποδομές που απαιτούνται σε μια εποχή που η γνώση, τα νέα φάρμακα, οι καινοτόμες θεραπείες αποτελούν υποδομές και στελέχωση των αιματολογικών μονάδων, ώστε να αποδώσουμε αυτό που μπορούμε στο μέγιστο βαθμό για τους ασθενείς μας.
Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε αυτό το 17ο κύκλο που, δεδομένου του ενδιαφέροντος προγράμματος και των καταξιωμένων ανθρώπων οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό, είναι δεδομένη. Και εύχομαι κάθε χρόνο να βρισκόμαστε στην όμορφη πόλη της Καλαμάτας, να ανταλλάσσουμε εμπειρίες και να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας και εν τέλει να δουλεύουμε όλοι μαζί για το καλό των ασθενών μας, που είναι το κύριο μέλημά μας. Καλή επιτυχία!